Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Ακούγοντας ένα οποιοδήποτε κομμάτι, θα έχετε παρατηρήσει ότι άλλα κομμάτια είναι χαρούμενα, άλλα κομμάτια είναι πιο μελωδικά, πιο ρομαντικά, πιο λυπητερά και έχει κατά κάποιο τρόπο καθιερωθεί να λέμε ότι τα χαρούμενα κομμάτια γενικά είναι τα ματζόρε κομμάτια και τα πιο λυπητερά κομμάτια είναι τα μινόρε κομμάτια. Όμως αυτό, το αν ένα κομμάτι είναι ματζόρε ή μινόρε, ουσιαστικά το χαρακτηρίζει και το κάνει να φαίνεται έτσι οι σχέσεις που έχουν οι ήχοι μεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές είναι ουσιαστικά οι ηχητικές αποστάσεις που έχουν οι ήχοι μεταξύ τους. Αυτές οι ηχητικές αποστάσεις που έχουν οι νότες δημιουργούνται με βάση κάποιες συγκεκριμένες κλίμακες, μια σειρές από νότες, οι λεγόμενες κλίμακες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και χτίζονται στη μουσική, δημιουργούνται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ο μίζωνας ή ματζόρε τρόπος, όπως λέμε, έχει ως πρώτη κλίμακα την ντο ματζόρε, η οποία κάθε κλίμακα βέβαια παίρνει το όνομά της από την πρώτη νότα. Η συγκεκριμένη έχει η πρώτη νότα, την νότα ντο, και έχει τη σχέση τόνος-τόνος ημιτόνιο, τόνος-τόνος-τόνος ημιτόνιο. Όλες οι ματζόρε κλίμακες έχουν αυτή τη σχέση. Δηλαδή, τόνος-τόνος ημιτόνιο, τόνος-τόνος ημιτόνιο. Τόνος-τόνος-τόνος ημιτόνιο. Πάμε να τη δούμε. Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι, όπως λέμε, μία οκτάβα. Ξεκινάει από το ντο αυτό και τελειώνει στο ντο εκείνο. Η κλίμακα που έπαιξα, επειδή ανεβαίνει τονικά, ονομάζεται ανιούσα. Και το αντίθετο της ονομάζεται κατιούσα. Οι κλίμακες για τα δάχτυλα είναι το α και το ω για να τοποθετηθεί σωστά το χέρι. Δηλαδή, δεν νοείται κιθαρίστας, δεν νοείται πιανίστας, ο οποίος να μην ξέρει κλίμακες, να μην έχει παίξει κλίμακες. Εμείς σε αυτή τη φάση θα μάθουμε την ντο ματζόρε, η οποία σε μία οκτάβα ξεκινάει από το ντο της πέμπτης χορδής και τελειώνει στο ντο της δεύτερης χορδής. Θα τη βρείτε γραμμένη στον πίνακα, σε παρτιτούρα, και θα προσπαθήσετε με απογιάντο, με στήριγμα δηλαδή, με εναλλαγή δίχτυ μέσου, να την παίξετε. Τόσο σε ανιούσα, όσο και σε κατιούσα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.